Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Την ώρα κυρίες και κύριοι που έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για το δημοψήφισμα στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για τη Συμφωνία των Προσπών θα διεξαχθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και κλιμακώνονται από τη μία οι διεθνείς πιέσεις και από την άλλη αντιδράσεις στη χώρα, όπως φάνηκε και στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση βρίσκεται και σε όλο και πιο δυσχερή θέση. Έτσι, για μία ακόμη φορά, επιλέγει την εύκολη λύση του λαϊκισμού και του ψεύδους. Στην Κυριακή της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο συγκυβερνήτης Πάνος Καμένος, με διαφορά ελάχιστων ωρών, έλαβαν αντιδιαμετρικά αντίθετες θέσεις για το μακεδονικό, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αμυθούν από τη λαϊκή οργή που πλέον όχι μόνο καταγράφεται ανάγλυφα σε κάθε νέα δημοσκόπηση, αλλά διατυπώνεται ακόμη και με ύβρι στα συνθήματα των συλλαλητηρίων. Θα το δούμε το θέμα, αλλά θα δούμε και θέμα. Και ρεπορτάζ από τη Σταλητήρια που είχαμε χημικά και πετροπόλεμο με τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Θα πάμε τώρα στη ΔΕΘ από τον απόϊχο των γεγονότων που σημάδευσαν την εγκαίνεια της 83ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε σήμερα το δελτίο. Το Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία επισκίασε τα πάντα, άσχετα αν η κυβέρνηση επιστράτευσε τους μηχανισμούς της για να το αποτρέψει. Θα δούμε στη συνέχεια και το σχετικό ρεπορτάζ. Να τα δούμε αναλυτικά. Δημήτρη, καταρχάς πολύ σωστά ανέφερες ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι βρίσκεται σε πανικό στην κυριολεξία. Μάλιστα. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Πάνου Καμένου μας βάζουν στο τι πραγματικά θα συμβεί το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή πάντοτε τη Συμφωνία των Προσπών που το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού, μια συντηρητική πλειοψηφία η οποία ξεπερνά το 90% είναι ενάντια στη Συμφωνία των Προσπών και απαιτεί να μην υπογραφεί από την Ελληνική Βουλή. Μέλη να δούμε αν θα έρθει και όποτε θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τι θα πράξουν οι 300 εντός εισαγωγικών του Λεωνίδα, γιατί μόνο του Λεωνίδα δεν μπορεί να είναι αυτή. Τώρα, η κυβέρνηση μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα συλλαλητήριο το οποίο θα ήταν πάρα πολύ δυναμικό, τι έπραξε, τα αυτονόητα για αυτήν. Κινητοποίησε το προηγούμενο διάστημα CIA, FBI, κινητοποίησε τις δυνάμεις των Αμερικανών. Βλέπω ότι σκάφος του έκτου στόλου ήταν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Υπήρχαν 70 δημιουργίες στο ΜΑΤ, παντού αστυνομικοί, σε όλα τα σημεία της Θεσσαλονίκης. Αυτοί από μόνοι τους προσδιορίζανε ένα κλίμα, ένα περιβάλλον τρομοκρατίας, ότι αυτό συνεπάγεται. Καλά, αυτό πάντα γινόταν, δεν γινόταν. Ναι, όχι, τώρα ήταν εκτός πραγματικότητας. Ναι, ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η τιμόμενη χώρα, ήταν ο υπουργός σε εμπορίου. Δεν έχει σημασία, δεν κατάλαβα. Όταν βρίσκεσαι σε μια δημοκρατική χώρα και λες ότι είμαι μια χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, κρύβεσαι πίσω από τις δυνάμεις. Δεν ξέρουμε τι φοβάται ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Γιώργο Βασίλη, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σύντομα μέτρα. Αυτά είναι μια πραγματικότητα την οποία. Πραγματικότητα μας την επανέφερε στο προσκήνιο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Μάλιστα. Μια κυβέρνηση που να θυμίσω ότι όταν ακόμα ήταν στο 3% και στην αντιπολίτευση έλεγε θα καταργήσουμε την αστυνομία. Εμείς δεν θέλουμε μέτρα καταστολής, δεν θέλουμε δυνάμεις καταστολής. Και την αστυνομία μέχρι στιγμής την έχουν καταργήσει. Όταν επεμβαίνει ο Ρουβίκονα σε υπουργεία, η αστυνομία την έχει καταργήσει ο κ. Τσίπρας. Την επανέφερε τώρα στην 83η. Και ερχόμαστε τώρα και κρύβεσαι πίσω από τα ΜΑΤ. Υπήρχαν 70 δημιουργίες στο ΜΑΤ, οι οποίες δημιουργίες. Δεν ξέρω, εκτιμώ ότι αυτή ήταν εντολή, να κάνουν χρήση χωρίς την παραμικρή αναστολή δακρυγόνων, χρήση χημικών και να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, στην πλατεία Αριστοτέλους υπήρχε πάρα πολλής κόσμος ο οποίος δεν τολμούσε να πάει προς το Λευκό Πύργο γιατί η δυσοσμία, η έντονη δυσφορία που μπορούσε να σου δημιουργήσει η χρήση των χημικών και των δακρυγόνων ήταν αποτρεπτική. Και υπήρχαν και αστυνομικοί οι οποίοι ήταν ντυμένοι στα πολιτικά. Υπάρχουν μαρτυρίες πολιτών από την Κοζάνη που ήταν εκεί, οι οποίοι τους έλεγαν μην πηγαίνετε προς τα κάτω. Βλέπετε, μια πρώτη γεύση παίρνετε γι' αυτό. Παντού δυνάμεις στο ΜΑΤ και είχαμε και επεισόδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπήρχε ένα κλίμα τρομοκρατίας. Αυτό που υπόθηκε από τη μεγάλη μορφή της αριστεράς, τον Έλληνα μουσικοσυνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη, στο συλλαλητήριο της Αθήνας, ότι αυτό που ζούμε είναι ο φασισμός, ο αριστερός φασισμός, στη χειρότερη του έκφραση και μορφή και εκπορεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, όπου είχαμε και την ημέρα τελετής των εγγενέων, έγινε πραγματικότητα. Τώρα δυστυχώς οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αστυνομικές δυνάμεις, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη χρήση δακρυγόνων και στην κυριολεξία προσπάθησε αυτή η ψευτοαριστερή κυβέρνηση, κάνοντας χρήση του αριστερού φασισμού στο μεγαλείο του, στη χειρότερη του μορφή, να ακυρώσει το συλλαλητήριο που δεν ακυρώθηκε. Όμως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο πανικός της κυβέρνησης βρήκε έναν απροσδόκητο σύμμαχο. Ποιος ήταν αυτός? Τα ελληνικά συνδικάτα. Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Ανεξάρτητα τι προβλήματα υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους που είναι πολλά τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια των μνημονίων, όταν έχεις να κάνεις με εθνικά κρίσιμα θέματα, όπως καλή ώρα είναι το μακεδονικό,
δεν δημιουργείς και δεν κάνεις άλλα συλλαλητήρια. Ταυτίζεσαι με αυτή την ιδέα, μπαίνεις κάτω από τη σκεπή του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, γιατί η Μακεδονία είναι πάνω από όλα. Το μόνο αρνητικό όμως που υπήρχε είναι ότι δεν μπορεί να κάνει συλλαλητήριο και να μην υπάρχει ένας κεντρικός ομιλητής. Κάποιος να πει κάτι. Μα εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα. Όχι, ήταν αρνητικό σε αυτή τη φάση, θα έπρεπε κάποιος να μιλήσει. Ο κόσμος συμμετέχει αυθόρμητα σε αυτά. Ναι, θα έπρεπε όμως να υπήρχε και κάποιος ομιλητής. Η κυβέρνηση τι έκανε. Η κυβέρνηση έκανε ένα σχεδιασμό όλο αυτό το διάστημα τις προηγούμενες μέρες για να μπορέσει να επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν και να δώσουν ένα δυναμικό παρόν. Κατάφερε να κλείσει τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης στα σπίτια τους μέσα από τη χρήση δακρυγόνων και χημικών. Αυτό κατάφερε. Δηλαδή, εδώ πέρα είχαμε τις δυνάμεις καταστολής, γιατί για δυνάμεις καταστολής πρόκειται, στην κυριολεξία να εκτελούν εντολές ενός αριστερού κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση και βγάζοντας προς τα έξω, ας πούμε, στοιχεία και μόνο αριστερού φασισμού. Στην χειρότερη του έκφραση. Ο αριστερός φασισμός εκπορεύεται από το κυβερνών κόμμα που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και πάντα να μην φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δυστυχώς η κυβέρνηση τι κάνει, προκαλεί τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έχει δηλώσει μέχρι τώρα και έχει δώσει μέχρι τώρα ανοχή, αλλά δυστυχώς εκτιμώ, Δημήτρη, για αυτούς, όλους αυτούς τους πολιτικούς, ότι η ανοχή αυτή έχει ξεπεράσει τα όρια της και το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την αγανάκτηση και την οργή του λαϊκού κινήματος στη χώρα. Τότε δεν θα μαζεύεται η κατάσταση, γιατί δεν θα πάντως μέχρι στιγμής δεν αμφιδράει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ όσον αφορά τα επεισόδια που είχαμε και τα χημικά πετροπόλεμο και επιστρέφουμε. Να δώσουμε μια εικόνα. Ναι. Μια εικόνα η οποία δυστυχώς έκανε το γύρο του κόσμου μέσα από τα social media. Πάλι η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση έπαιξε τον σκοπό της και την προπαγάνδα της. Μια εικόνα που δείχνουν οι γονείς, μητέρες, να κρατάνε τα μικρά παιδιά τους στην αγκαλιά και δυστυχώς να είναι σε ένα περιβάλλον έντονης χρήσης δακρυγόνων και χημικών. Ωραία. Αλήθεια, τι ξεφτύλα, τι ξεπεσμός. Να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε.
Εσύ πίσω ρε, δεν γράφεσαι! Πάμε τώρα στην ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα κατά την τελετή των εγγενείων αλλά και στην συνέντευξη τύπου. Είπε διάφορα. Η κυβέρνηση μιλάει ότι δεν ήταν παροχολογία, δεν μιλάει για παροχολογία, για κάποια έτσι θέματα τα οποία θα έχουν ένα ορίζοντα τετραετίας. Να τα δούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας Δημήτρη θεωρεί τον εαυτό του ότι και το κόμμα του ότι θα είναι και στις επόμενες εκλογές, θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές και θα είναι κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν παρουσιάστηκε. Καλά, αυτό διάρκεια... και ποιος δεν το περίμενε. Δηλαδή και άλλοι πρωθυπουργοί αυτό περίμεναν. Αυτό είναι ο μοναδικός. Ναι, είναι αισιόδοξος, δεν ξέρω. Έχει μια αισιοδοξία ο κ. Τσίπρας. Γνωρίζει πολύ καλά τι θα συμβεί. Ξέρει πολύ καλά ποια είναι η εικόνα του, ειδικά στο τόξο Μακεδονία Θράκη. Ποια είναι η εικόνα του, ποια είναι η δυναμική του, που είναι σε μονοψήφιο αριθμό, το γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά ήρθε με ένα στυλ μπλάζε σε αυτό το επίπεδο να περάσει προς τα έξω μια εικόνα ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι βέβαιος ότι ξανά εμείς θα είμαστε στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι όποιες ανακοινώσεις κάνουμε να έχουν ορίζοντα τετραετίας. Αυτή ήταν η πολιτική του έτσι εξυπνάδα εδώ εισαγωγικών. Έτσι παρουσιάστηκε τόσο στη διάρκεια τελετής των εγγενείων στην κεντρική ομιλία του, έτσι και στη συνέντευξη τύπου. Τώρα βάφτισε το όραμα που έχει για την Ελλάδα ότι. Δεν είναι προεκλογικές παροχές, είναι ένα όραμα και τόνισε συγκεκριμένα. Δεν ήρθα να μοιράσω παροχές, αλλά να μοιραστώ μαζί σας το όραμα για την Ελλάδα της νέας εποχής. Ήταν ακριβώς η λέξη που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, το προεκλογικό πακέτο, το οποίο είναι ένα πακέτο παροχών το οποίο δεν θα γίνει ποτέ, είναι σίγουρο, περιλαμβάνει σταδιακή μείωση του έμφυα, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών και σε επιχειρήσεις μέχρι και την καταβολή των αναδρομικών σε ένστολους, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς, αλλά και προσλήψεις. Και εδώ έρχονται οι δανειστές, οι οποίοι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα βρίσκονται στη χώρα, σε άλλο καθεστώς βέβαια, όχι αυτό της επιτήρησης της μνημονιακής, γιατί έχουμε βγει από τα μνημόνια ακόμη από την 21η του Αυγούστου, σε μια άλλη διαφορετική κατάσταση, αλλά μην ξεχνάμε ότι η επιτήρηση είναι πάρα πολύ σκληρή και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση να παρεκκλίνει των συμφωνηθέντων. Μέχρι να δούμε την Παρασκευή ποια θα είναι τα αποτελέσματα της έκθεσης των δανειστών και ο Αλέξης Τσίπρας κινείται σε αυτήν την κατηγορία. Όλα έχουν ορίζοντα τετραετίας, δεν τόλμησε να κάνει καμία αναφορά για τις συντάξεις, αν θα μειωθούν ή όχι. Απλά είπε ότι έτσι όπως πορεύεται η οικονομία μας, δεν συντρέχει λόγος μείωσης των συντάξεων, οι οποίες θα πρέπει να μειωθούν από 1η-1η 2019. Και ερχόμαστε σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, και βλέπουμε ότι η μείωση των συντάξεων έχει συμπεριληφθεί κανονικά στον προϋπολογισμό και μένει να δούμε αν πραγματικά αυτό θα υλοποιηθεί μέσα από την ψήφισή του. Αυτός ο πήχης τελικά των δεσμεύσεων και των προεκλογικών παροχών, ενώ ήταν πολύ ανεβασμένος πριν την ομιλία του ΔΕΒ, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά με πάντα τον ορίζοντα των πρόωρων εκλογών που πολλοί κάνουν λόγο ότι μπορεί να πραγματοποιηθούν μαζί με τις άλλες εκλογές, δηλαδή να έχουμε 4 κάλπες το Μάιο του 2019. Πάντως μέχρι να εκλογές μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε. Έχουμε όμως και αντιδράσεις από τα κόμματα. Ναι, να τις δούμε. Έτσι, για να δούμε και τη δήλωση της κυρίας Πυράκης. Μπράβο, τα κόμματα όμως δεν μέναν εκεί. Ομαδικά πειρά δέχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας για τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, με την οποία ολοκλήρωσε και την παρουσίασή του στην έκθεση. Θρασί στα ψέματα, δηλώσει την αλήθεια, χαρακτήρισε στην ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία τον Πρωθυπουργό, εμένοντας αφενός στην παροχολογία και που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του οράματος που είχε υποσχεθεί και αφετέρου στα όσα είπε για τη συμφωνία των Πρεσπών αλλά και για την καταστροφή στο Μάτι. Η Πειραιώς μίλησε για θράσος του Αλέξη Τσίπρα ως προς τις αναφορές του στη συμφωνία των Πρεσπών, ενώ ουσιαστικά τον χαρακτηρίζει άτολμο για την απάντηση που έδωσε στο ερώτημα που σέρνεται από την καταστροφή στο Μάτι για το κατά πόσο γνώριζε ο ίδιος και οι υπουργοί του εκείνη την δραματική Δευτέρα για την ύπαρξη όχι των νεκρών. Ιδιαίτερα δεικτικό ήταν το κίνημα αλλαγής, το οποίο στην ανακοίνωσή του σημείωνε ότι ο Αλέξης Τσίπρας για ακόμη μια φορά παρουσίασε εικονική πραγματικότητα για τη χώρα. Τίποτε το καινούριο, μόνο για τα γνωστά ψέματά του που με άνεση εξτομίζει, σημειώνει.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος με ανάθεσή του στο Facebook ανέφερε ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί από την πρώτη στιγμή, θεώρησε τη Θεσσαλονίκη ως μια παραμυθούπολη. Προπήγιο μιας παραμυθοχώρας με νάνους πολίτες που μαγεύονται από ένα νέο πριγκιπόπουλο που καταφθάνει φορτωμένο με χρυσό και διαμάντια. Ενώ τονίζει ότι θα περίμενε κανείς, έστω και φέτος, ο Αλέξης Τσίπρας να απολογηθεί για τα ψέματά του. Τέλος, η Ένωση Κεντρών από την πλευρά της έκανε διαπίστωση ότι μετά τη σημερινή συνέντευξη τύπου ο κ. Τσίπρας έχει πάρει διαζύγιο με τον απλό κόσμο, ενώ έκανε λόγο για αυταρχισμό του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Για την ονομασία των Σκοπίων δήλωσε ότι κατανοεί όσους έχουν αντίθετη άποψη, αλλά ο ίδιος θα προχωρήσει με το ζόρι στην κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Κεντρών. Την οποία την επερασπίζεται την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών ο Πρωθυπουργός. Να το πούμε, το επανέλαβε για μία ακόμη φορά. Τώρα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τη σχετική δήλωση από την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τη Μαρία Τσιπράκη, όσον αφορά την επίσκεψη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η σιδηρόφραχτη παρουσία του κυρίου Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μείνει στην ιστορία ως το κύκνιο άσμα της προσπάθειάς του να εξαπατήσει τους πολίτες. Στην απόγνωσή του, που βλέπει το τέλος να έρχεται, υπόσχεται τώρα να μειώσει τους φόρους που ο ίδιος επέβαλε, αλλά ταυτόχρονα να μεγαλώσει το κράτος με αθρώες προσλήψεις. Είναι προφανές ότι και τα δύο μαζί δεν γίνονται, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα. Υπόσχεται ότι θα μειώσει τον έμφυα, ενώ τον αύξησε μόλις τον προηγούμενο μήνα, ακόμη και για τους πιο αδύναμους πολίτες. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι μόνο αδιόρθωτα ψεύτης, αλλά και επικίνδυνος. Τον προειδοποιούμε. Η χώρα δεν αντέχει άλλους τυχοδιοκτισμούς. Τώρα που η έξοδος του πλησιάζει, ας μην βλάψει άλλο την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό, αντί να ρωτά τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, αν κυρώσει ο ίδιος και η πρόθυμη εταίρη του τη συμφωνία, ας κάνει το αυτονόητο. Εκλογές εδώ και τώρα, για να ακυρώσουν οι πολίτες τη συμφωνία στην Κάλπη. Πριν πάμε να δούμε τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας, να δούμε τον Γκάλοπ. Ποια είναι το Γκάλοπ της εφημερίδας Πρώτο Θέμα? Είναι το Γκάλοπ της εταιρείας Mark για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα που δημοσιεύτηκε στο χθεσινό Φύλλο. Έρχεται λοιπόν αυτή η μέτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Mark και ουσιαστικά πιστοποιεί όλα όσα αναφέραμε πριν από λίγο για το ποια είναι η εικόνα της κυβέρνησης και γενικά για ότι η κυβέρνηση ζει σε έναν πανικό που δεν μπορεί να βρει γιατρικό. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, την οποία δημοσίευσε το Πρώτο Θέμα χθες στο Φύλλο του, παρουσιάζεται και διενέργησε η εταιρεία Mark για λογαριασμό, παρουσιάζεται η εικόνα των πολιτικών κομμάτων σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τη διαφορά της από το ΣΥΡΙΖΑ και το ποσοστό που συγκεντρώνει είναι 29,9% έναντι 19% του ΣΥΡΙΖΑ. 10,9 ποσοστιαίες μονάδες χωρίζουν τα δύο κόμματα. Αναλυτικά όμως, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα? Νέα Δημοκρατία 29,9%, ΣΥΡΙΖΑ 19%, Χρυσή Αυγή 6,9%, Κίνημα Αλλαγής 6,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Ένωση Κεντρών 2,5%, Ποτάμι 1,5% και ΑΝΕΛ 1,2%. Επίσης. Δηλαδή κινδυνεύουν να μένουν εκτός η ΑΝΕΛ και το Ποτάμι. Αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι και εκτός. Και παίζει η Κεντρώνη Σαντρώνη. Το 2,5 είναι ποσοστό το οποίο. Είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Ναι. Επίσης, το 72% όσων συμμετείχαν στη δημοσκόπηση Δημήτρη θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την τραγωδία με τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι, ενώ το 75% έχει θυμό και απογοήτευση από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Τώρα, το 82% θεωρεί ότι τα μνημόνια συνεχίζονται για τη χώρα παρά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, ενώ το 72% δεν πιστεύει στις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνουμε ότι πολύ γρήγορα αφισβητήθηκε το πακέτο εντός εισαγωγικών των παροχών του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος, το 70% θέλει η Βουλή να ψηφίσει όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλες μετρήσεις, οι οποίες θα αποτυπώνουν το πραγματικό πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα. Τώρα, να πάμε στο μέτωπο των μετακαταστάσεων, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πορεία των μετακαταστάσεων. Ήταν παρόν βουλευτές και δήμαρχοι της περιοχής. Ποιες ήταν οι αποφάσεις τώρα, γιατί έχουμε μέσα μαυροπηγή, ακρινή, ανάργυρη και μία ποδοκόμη. Να πούμε ότι υπήρχαν πολλά μέρη. Υπήρχαν καταρχάς τα θυγόμενα μέρη από τις κοινότητες που σωστά προανέφερες. Υπήρχε η εκπροσώπηση εκτός από την Περιφερειακή Αρχή δια του Περιφερειάρχη του Θοδωρή του Καρυπίδη, αλλά και η εκπροσώπηση από την Αντιξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας με τον Γενικό της Διευθυντή, τον Γιώργο τον Αμανατίδη. Τώρα τα θέματα που συζητήθηκαν εκεί ήταν ποια είναι η πορεία όσον αφορά τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των μετεγκαταστάσεων. Υπήρχε προβληματισμός από τα θυγόμενα μέρη, πολύ δικαιολογημένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, και τελικά αποφασίστηκε ότι η προετοιμασία ενημερωτικού υλικού για κάθε περίπτωση ξεχωριστά πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Επίσης,
ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μια άμεση συνάντηση με τον Υπουργό του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά παρουσία αυτή η συνάντηση να είναι και του Προέδρου της ΔΕΗ. Νομίζω ότι αυτή η παρουσία τελείωσε νωρίς σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε νεότερα αύριο τύπου. Επίσης, προσδιορίστηκε και το κομμάτι των από εδώ και στο εξής ενεργείο που πρέπει να γίνει σε συνεργασία πάντα με τους εκπροσώπους των κοινοτητωμένων, να δούμε το κομμάτι των μετακαταστάσεων, Δημήτρη, που είναι ένα τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα για την Δυτική Μακεδονία, πότε επιτέλους θα απελευθερωθεί από τις αγγελίες. Θα το δούμε με τον κύριο Μανατίδη για τις επόμενες μέρες. Θα τον φιλοξενήσουμε στο δελτίο του ΓΕΣ. Τώρα να πάμε στην ΔΕΗ, όπου έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά τον διαγωνισμό πώλησης των λιγνητικών μονάδων αλλά και το μέλλον των σταθμών που λειτουργούν οριακά. Αν και εκεί υπάρχει μια θετική εξέλιξη, για να το δούμε λίγο. Ναι, να ξεκινήσουμε από το ότι η Κομισιόν εξετάζει μικρή παράταση του διαγωνισμού των λιγνητικών μονάδων του ΔΕΗ. Σενάριο λοιπόν μικρή παράταση για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό πώλησης των λιγνητικών μονάδων του ΔΕΗ θέλεται να εξετάσει η Κομισιόν έπειτα από το σχετικό αίτημα έναν εκ των διεκδικητικών στο κομμάτι της αγοροπολισίας. Την εικόνα αυτή μεταφέρουν αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εξηγούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα χέρια της οποίας βρίσκεται το σχετικό αίτημα της κοινοπραξίας Energy, δηλαδή της Κινέζικης και Κουπελούζο, δεν αποκλείεται λοιπόν να εγκρίνει τη μετάθεση κατά μερικές εβδομάδες προς τα πίσω της καταλυτικής ημερομηνίας. Τώρα, σε αυτό που είναι πολύ φυσιολογικό να δοθεί και μια παράταση, αν πραγματικά θεωρείται ότι είναι αναγκαία, έρχεται να προσθεθεί ένας κίνδυνος σε ό,τι αφορά το ότι έχουμε ήδη μπει στην αντίστροφη μέτρηση για το ενεργειακό σοκ, το οποίο είναι πολύ κοντά και αφορά καθαρά τη Δυτική Μακεδονία. Ένα ενεργειακό σοκ το οποίο θα προκύψει μέσα από τη μη συνέχιση λειτουργία συγκεκριμένων μονάδων, όπως είναι ο ΑΕΣ Καρδιάς και ο ΑΕΣ Αμιντέου, γιατί συμπληρώνουν το αμέσως επόμενο διάστημα τον κύκλο λειτουργίας τους ό,τι αφορά τις ώρες. Να θυμίσουμε εδώ ότι υπήρχε μια προσπάθεια από την ελληνική πλευρά, από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο, να δοθεί μια παράταση. Δηλαδή, να περάσουμε, να ξεφύγουμε το όριο των 17.500 ωρών που ήταν το όριο το ζωής και να πάμε στις 30.000 ώρες αφού γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στις ήδη υπάρχουσες μονάδες. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει μια θετική κατάληξη με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πολλά. Τι κινδυνεύει? Κινδυνεύει καταρχάς η θέρμανση των πόλεων που είναι συνδεδεμένη οι δύο σταθμοί, το Αμίντεο και ο ΑΕΣ Καρδιάς. Άρα λοιπόν πρόβλημα στην τηλεθέρμανση. Αργεί ακόμα να ολοκληρωθεί η κατασκευή της Πτολεμαϊδας 5 που θα καλύψει ένα μεγάλο διετία κενό. Ακόμα. Άρα λοιπόν παίζεται ένα παιχνίδι γύρω από την τιμή της κιλοβατόρας αν δεν λειτουργήσουν αυτές οι μονάδες. Η Ελλάδα θα έχει πρόβλημα όσο αφορά την ηλεκτρική ενέργεια στην επάρκειά της και καταλαβαίνουμε ότι το σκηνικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα είναι πολύ κρίσιμο και αρνητικό. Έρχεται λοιπόν αυτή σαν πρώτη είδηση και ακολουθεί μια άλλη η οποία έρχεται να αναιρέσει όλα αυτά τα οποία διαρρέουν κύκλοι του Υπουργείου και λέει ότι αισιοδοξία υπάρχει στο Υπουργείο Ενέργειας για τις 32.000 ώρες, ένα ποσό που ζητούν ας πούμε όσο αφορά την παράταση λειτουργίας στο Αμίντεο αλλά και στην Καρδιά. Μέλη να δούμε τελικά αν θα επιβεβαιωθεί ότι όλα θα έχουν μια θετική κατάληξη και δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με προβλήματα τα οποία δυστυχώς θα σηματοδοτήσουν αρνητικές καταστάσεις στην περιοχή. Ωραία, πάμε να κλείσουμε εντάχει και με τις τελευταίες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από την πολιτική κινητικότητα. Αυτή τη φορά το τριήμερο 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην Δυτική Μακεδονία ο πρόεδρος του κόμματος ο Θάνος ο Τζίμερος. Ο οποίος θα σε ποιο κόμμα είναι ο κύριος Τζίμερος? Ο κύριος Τζίμερος βρίσκεται στο κόμμα. Τώρα το κόμμα. Δημιουργία Ξανά. Δημιουργία Ξανά, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί γιατί είναι πολλά τα κόμματα. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Έχει είναι πράξη ελευθερία, είναι λαϊκή ενότητα. Καταλαβαίνετε ότι ο κύριος Τζίμερος Δημιουργία Ξανά ξεκινάει το πρόγραμμά του από την Παρασκευή 14 του μήνα από τα Γρεβενά, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Έγκλη, ενώ αμέσως μετά στις 8.30 θα έχει πολιτική ομιλία με θέμα «Κι όμως γίνεται». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο. Τώρα, το Σάββατο, ο κ. Τζίμερος θα βρίσκεται στην Καστοριά, όπου στις 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 θα έχει συνάντηση με δημοσιογράφους και φίλους του κόμματος Δημιουργία Ξανά, στο καφέ μπαρ της Λέσης Φίλων Περιβάλλοντος, στον προφήτη Ηλία. Επίσης, θα μεταβεί στη Φλόρινα το απόγευμα και στις 7.30 μέχρι και τις 9 θα έχει ανοιχτή συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Φέδων και θα ακολουθήσει και συζήτηση με το κοινό και τους φίλους του κόμματος που θα βρίσκονται εκεί. Και θα ολοκληρωθεί στην περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία την Κυριακή, ξεκινώντας από την Πτολεμαΐδα το μεσημέρι στις 1 μέχρι τις 3, όπου θα έχει συνάντηση με δημοσιογράφους και φίλους του κόμματος Δημιουργία Ξανά και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Δυτική Μακεδονία, με την επίσκεψη στην Κοζάνη, όπου στις 6.30 θα παροχωρήσει συνέντευξή του στο ξενοδοχείο Αλιάκμων και θα συνεχίσει βέβαια με ομιλία πάλι με το ίδιο θέμα. Κι όμως γίνεται.
Και όμως γίνεται βέβαια, είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα, η οποία βγήκε από τα μνημόνια και. Να μην άλλαξε το όνομα του κόμματος, και όμως γίνεται. Πώς? Να μην έγινε και όμως γίνεται το κόμμα. Ότι είναι σωστά η δημιουργία ξανά. Μπερδεύτηκα εκεί που μου το ρώτησες, γιατί είχα την εντύπωση. Όχι, υπήρχε και η δράση, γι' αυτό λέω ότι ένα διάστημα ήταν, είχαν συνεργασία. Το κόμμα του κυρίου Τσίμερο ήταν η δράση, αλλά τελικά δεν ήταν η δράση, με το δημιουργία ξανά. Ωραία. Να έρθουμε τώρα στο αστυνομικό μας δελτίο, όπου συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Χρυσταλλοπηγής δύο ημεταπεί ηλικίας 55 και 40 ετών για μεταφορά μη νόμιμου αλλοδαπού. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή της Φλόρινας, διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος οδηγός του οχήματος μετέφερε προς το εσωτερικό της χώρας 37χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εισέλθε προηγουμένως παράνομα στη χώρα, ενώ ο 40χρονος λειτουργούσε ως προπομπός οδηγώντας έτερο όχημα. Καταστέθηκαν δύο γιοταχή επιβατικά οχήματα, τρία κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες SIM και το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ. Και να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας την 5η 13 του μήνα στις 4 το μεσημέρι. Μια μεγάλη γάμα θεμάτων, 15 θέματα είναι στην ημερήσια διάταξη, εκτός βέβαια αυτών που είναι εκτός ημερήσια διάταξη. Και να κλείσουμε με μια ενημέρωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, όπου με μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα κάνει λόγο του ότι τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Αγίας Παρασκευής, ότι αύριο Τρίτη 11 του μηνός θα υπάρξει αριθμία και ενδεχόμενη διακοπή υδροδότησης από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη δεξαμενία από την οποία υδροδοτείται ο οικισμός. Μας αυτό προς ενημέρωση των πολιτών της Αγίας Παρασκευής. Και να κλείσουμε βέβαια από το Δήμο Σερβίων Βελβετού. Δημήτρη, εδώ έχουμε και την πρώτη επίσημη ουσιαστικά ανακοίνωση. Πες το, αν και θα έλεγα να το έλεγες αύριο για να έχουμε περισσότερο αυτοδείξα. Θα πούμε περισσότερο, θα το πούμε σαν είδηση. Ναι, ναι. Έχουμε και την πρώτη επίσημη ανακοίνωση καθόδου από τη θέση του υποψηφίου δημάρχου στο Δήμο Σερβίων Βελβετού. Μάλιστα. Είναι η ανακοίνωση που θα γίνει επίσημα, έχει διαρρεύσει ήδη, το έχει πει προσωπικά σε μένα σε μια συζήτηση που είχα μαζί του, από τον νυν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων Βελβετού, Σταύρο τον Παυδόπουλο, ο οποίος επίσημα στις 5 Οκτωβρίου στην κοινότητα Βαθυλάκου θα παρουσιάσει το όνομα του σχεδιασμού του, αλλά και τους πρώτους 60 υποψηφίους που θα διεκδικήσουν μαζί από κοινού τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Σερβίων Βελβετού. Ωραία, Θόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν όψει της ομιλίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, αποτελούμενο από τον βουλευτή Φθιώτιδος και τον Μάρχη Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τη Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή Β' Αθηνών και τον Νότι Μηταράκη, βουλευτή Χίου, βρέθηκαν στα Γρεβνά, όπου και είχαν συνάντηση με τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΤΕΗ Γρεβνών και παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.